πάμε να δούμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα προς το παρόν, το Διαχωρίζω και Κερδίζω, που τρέχει στην Αγλαντζά, που είναι πολύ καλό για την ανακύκλωση που όλοι θέλουμε να κάνουμε. Θα έρθει να μας βρει ούτως ή άλλως. Ναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει λάβει και τα εύσημα για το τι ουσιαστικά προνοεί και τι εφαρμόζεται, τι γίνεται στην πράξη. Ωστόσο, φαίνεται πως προκύπτουν και ορισμένα προβλήματα, καθώς υπήρξε καταγγελία από δημότη, την οποία είχαμε χθες στο Alpha News Live σε ένα ρεπορτάζ του Κώστα του Καρνάκη, ο οποίος λειτουργός του Δημαρχείου τηλεφώνησε και ρώτησε τον δημότη κατά πόσον πριν από μία εβδομάδα βρισκόταν σε συγκεκριμένο διαμέρισμα και έφαγε κολοκυθόσουπα και την πέταξε σε λανθασμένη σακούλα. Ναι. Πώς προέκυψε αυτό? Γίνεται έλεγχος, Κάτια, στα σακούλια της ανακύκλωσης, το τι περιέχουν μέσα. Βρέθηκε εκεί το κουτί της σούπας. Όχι στις ανακύκλωσες, αντιλαμβάνουμε, εκεί που πετάς τα σκουπίδια και δεν κάνεις ανακύκλωση. Ναι, βρέθηκε εκεί το κουτί της σούπας, βρέθηκε η απόδειξη με τα στοιχεία του δημότη πάνω και τον πήραν τηλέφωνο να τον ρωτήσουν εάν βρισκόταν τη δεδομένη στιγμή, εκείνη τη μέρα, σε ένα συγκεκριμένο σπίτι. Το αναφέρθηκε μάλιστα ότι θα του γίνει γραπτή παρατήρηση και έτυχε προειδοποίησης πως προνοείται σχετικό πρόστιμο ύψους 200 ευρώ και κάπου φαίνεται πως τα προσωπικά δεδομένα πάνε περίπατο ή καλύτερα βρίσκονται στα σκουπίδια, καθώς προξενεί ερωτήματα πολλά το αν γίνεται, αν επιτρέπεται κάποιος να ψάχνει στα σκουπίδια για να καταλήξει σε μένα, παραδείγματος χάρη, εάν έκανα ή δεν έκανα σωστά την διαδικασία διαμοιρασμού των σκουπιδιών μου. Ναι. Να πούμε ότι είχαμε και δηλώσεις του Δημάρχου Αγλαντζάς και λοιπά από χθες και στην εκπομπή της Χριστιανάς Αριστοτέλους και σήμερα στην συνάδελφο την Κατερίνα την αγάπη του. Είδαμε σφαιρικά το θέμα. Εμείς όμως θα εστιάσουμε σε αυτό με τα προσωπικά δεδομένα, κυρίως ως προς το ποιοι δύναται να γνωρίζουν σε αυτόν τον έλεγχο αν υπογράφει κανείς για την εμπιστευτικότητα. Έτσι, αν είναι συγκεκριμένη λειτουργεί, πώς λειτουργεί, ουσία είναι να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σωστά και να γνωρίζεις όσο το δυνατόν πιο λίγη, αντιλαμβάνομαι. Θα μας τα πει καλύτερα η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η κυρία Ειρήνη Λοϊζίδου. Καλή σας μέρα, κυρία Λοϊζίδου. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, για αυτή την υπόθεση, κυρία Λοϊζίδου, έχετε δηλώσει και το πρωί και χθες. Αλλά να εστιάσουμε για να καταλάβουμε κιόλας, επειδή το πρόγραμμα αυτό είναι απειλητικό, θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές. Τι χρειάζεται τροποποίηση νομοθεσίας, τι ακριβώς χρειάζεται για να μπορεί κανείς να ελέγχει τα σκουπίδια για το λόγο που είπαμε. Και το οποίο εσείς είπατε και γραμμίσατε πολλές φορές ότι πρόκειται για ένα έσχατο μέτρο. Δηλαδή πρέπει να προηγηθούν κάποια άλλα μέτρα. Να ξεκινήσουμε από το εξής. Τώρα μπορεί να γίνεται ακόμα και ως έσχατο μέτρο ή έπρεπε να τροποποιηθεί κάποια νομοθεσία ή να εισακουστεί μια δική σας σύσταση ή άλλος πώς. Και να μην έμπαινε η σχετική εισήγηση για την τροποποίηση η οποία έχει γίνει αποδεκτή. Να θυμίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση το ενωσιακό πλαίσιο που είναι αυτό του πλέον γνωστού Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων φυσικά και ισχύει και θα μπορούσε να ισχύσει. Αυτό που κάναμε όμως ήταν να το βάλουμε ρητά ως πρόταση στον Εθνικό Νόμο και στην τροποποίηση του περί αποβλήτων. Αφενός αυτό που έχετε πει για το έσχατο μέτρο για να μπορεί να κριθεί σε κάθε περίπτωση αναλογικότητα, επαναλαμβάνω και να μην έμπαινε πάλι θα ήταν θεμητό και νομικό και νόμιμο ακριβώς να εξεταστεί από εμάς. Και κατά δεύτερον, το θέμα που θίξατε στην αρχή, οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι οι οποίοι θα οριστούν με συγκεκριμένη διαδικασία, οι οποίοι θα προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Κυρία Λοϊζίδου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις χθες του Δημάρχου Αγλαντζά στην εκπομπή της Χριστιανάς Αριστοτέλους και να το σχολιάσουμε. Το επιβεβαιώνω. Αυτό που βιώνω είναι ότι ο συγκεκριμένος κύριος, ξέρω για ποιος είναι ο συγκεκριμένος κύριος. Τι εννοείτε ξέρετε ποιος είναι? Τι εννοείτε ξέρετε ποιος είναι? Ενημερώθηκα, ήθελα να ενημερωθώ για ποιους πήραμε τηλέφωνο για να γνωρίζετε. Δεν βάλαμε κανέναν εξώδικο σε κανένα, δεν εκδώσαμε εξώδικα από την 1η του χρόνου 2021. Δεν έχετε εκδώσει και τα έχει ακυρώσει η εισαγγελία κάποια εξώδικα που έχετε βγάλει? Από το 2021 δεν έχει εκδοθεί κανέναν εξώδικο. Από το 2020 εκδοθήκα γύρω στα 25 εξώδικα και μερικά ακυρωθήκα λόγω της περιγραφής που έγραφε πάνω λειτουργός του Δήμου. Λοιπόν, κυρία Λοϊζίδου, άρα μπορεί ο Δήμαρχος να παίρνει τηλέφωνο και να μαθαίνει τι γίνεται με τα σκουπίδια? Μετά από τη συγκεκριμένη δήλωση έχω ζητήσει από το Υπουργείο και από το συγκεκριμένο τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας διευκρίνηση κατά πόσο στα πλαίσια της
της σημερινής νομοθεσίας προβλέπεται αυτή η πρόσβαση. Μου έχουν ζητήσει κάποιο χρόνο για να επανέλθουν. Θεωρώ σωστό να περιμένουμε την θέση τους για να δούμε και αυτό προκύπτει, για να γινόμαστε και κατανοητοί κατά πόσο οι επιθεωρητές, οι εξουσιοδοτημένοι, μπορούσαν να ελέγξουν και κατ' επέκταση ο εργοδότης τους, που είναι στη μία περίπτωση ο Δήμος και στην άλλη το Υπουργείο Γεωργίας. Θα μπορούσαν λοιπόν να ελέγξουν είτε σακούλες μέσα στον ελεγχόμενο κάδο είτε έξω, διότι είναι διαφορετικές οι αρμοδιότητες και διαφορετικό και το νομικό πλαίσιο, έτσι. Επομένως, επιφυλάσσομαι αναφορικά με αυτό το θέμα να απαντήσω μόλις έχω την απάντηση του Υπουργείου. Ναι, απλά επειδή αναφερθήκατε σε ένα έσχατο μέτρο, τώρα αν αυτό που γίνεται είναι επειδή προέκυψε μια καταγγελία ή επειδή ως σταθμός το διερευνήσαμε, όχι. Μπορεί κάποιος απλά να δει ποιος είναι, επειδή να ξέρει, γι' αυτό, με αυτή τη λογική. Εντάξει, να το πάρουμε λίγο χρονικά, απλά για να υπάρχει και σωστή ενημέρωση. Σε εμάς η εμπλοκή μας προέκυψε, μάλλον η εμπλοκή του γραφείου έχει προκύψει γύρω στον Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου, όταν λάβαμε ακριβώς ερωτήματα από πολίτες, όχι παράπονα, δεν έχω γραπτά παράπονα ενώπιον μου, ερωτήματα και προβληματισμούς κατά πόσο αυτό το μέτρο κρίνεται παρεμβατικό για την ιδιωτικότητά τους και όχι. Και εκεί τότε εγώ επικοινώνησα προσωπικά με τον Δήμο Αγλαντζιάς και με τον Δημοτικό Γραμματέα για να ζητήσω να μάθω το νομικό πλαίσιο, και από εκεί ξεκίνησε η όλη συζήτηση, κατέληξε σε μια τηλεδιάσκεψη στην παρουσιακή του Υπουργού και καταλήξαμε σε αυτή την εισήγηση της τροποποίησης, η οποία έγινε αποδεκτή. Ναι. Επομένως, τώρα, επειδή ο Δήμαρχος ανέφερε ότι για το 2021 δεν έχουν εκδώσει εξώδικα για αυτόν τον σκοπό, κάποια όμως προηγούμενα έχουν ακυρωθεί, αν κατάλαβα καλά, ποιο ήταν το πρόβλημα και δεν έγιναν αποδεκτά από το Γενικό Εισαγγελέα. Δεν ξέρω, και εγώ αυτό το άκουσα από τον Δήμαρχο χθες. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν περάσει οι τροποποιήσεις για το πώς ακριβώς θα γίνεται με τα εξουσιοδοτημένα άτομα, και είχε γίνει μια συνεννόηση μετά από πρωτοβουλία και του Δήμου. Δεν το είχα επιβάλει εγώ, απλά με είχαν ενημερώσει ότι θα σταματήσει όποια, αν θέλετε, καταγγελία των δημοτών μέχρι ότου ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ξανά βεβαίως ότι αυτό το πρόγραμμα το επικροτούμε και πρέπει να επεκταθεί σε όλη τη χώρα, αλλά να είναι σωστό και νόμιμο και να περάσει και μέσω εσάς με τα προσωπικά δεδομένα, κυρία Λοϊζίδου. Κυρία Σάβα, μου επιτρέπετε, είναι αναντίλεχτα παρεμβατικό να μπορεί κάποιος να ανοίξει τη σακούλα των σκουπιδιών και να δει μέσα την προσωπική μας ζωή, την ιδιωτική μας ζωή. Από την άλλη, θα πρέπει, αν έχουν προηγηθεί κάποια άλλα μέτρα, να μπορεί να καταλήξει ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος εκεί, ακριβώς για να υπάρχει και συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, και μιλώ για τον περί αποβλήτων. Επομένως, ναι, να χρησιμοποιηθεί αφού έχουν προηγηθεί όλα τα άλλα μέτρα που θα δικαιολογούν την παρέμβαση αυτή. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Λοϊζίδου, θέλω να πάω να δούμε και το άλλο το θέμα που κάναμε συζήτηση. Είναι για αυτή τη λειτουργία εφαρμογής για σιωπηλά θύματα του ΕΛΠΗΣ, όπως ετοιμάστηκε και λέγεται, που μπορεί ένα θύμα ειδοοικογενειακής βίας ή άλλος πώς, όταν είναι σε θέση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την αστυνομία, να έχει αυτή την εφαρμογή και να ενημερώνει ότι είναι σε κίνδυνο. Είχαμε κάποια θέματα προσωπικών δεδομένων. Σας είχα ζητήσει, θυμάστηκε, από ΑΕΡΟΣ, να το προωθήσετε. Πού είμαστε? Από τον Δεκέμβριο που στείλαμε την επιστολή προς την αστυνομία, ξέρω ότι έχουν γίνει κάποιες διαβουλεύσεις μεταξύ της αστυνομίας και παρόχου, ο οποίος θα καλείται να θέσει αυτή την εφαρμογή σε λειτουργία. Μένουν κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ακόμα και σήμερα συζητούνται. Οι δικές μας οι κατευθύνσεις είναι σαφέστατες, δεν εκκρεμεί κάτι από εμάς. Αναμένονται οι απαντήσεις για να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή αυτή, σε λειτουργία αυτή η εφαρμογή. Ναι. Τώρα, κυρία Λοϊζίδου, νομίζω το Δεκέμβριο ήταν που, αν θέλετε, εφαρμόζεται και ο νόμος για την παροχή πληροφόρησης σε πολίτες. Είστε και επίτροπος πληροφοριών πλέον. Θέλουμε να δούμε αν υπάρχει ανταπόκριση καταρχάς των υπηρεσιών στα αιτήματα πολιτών για στοιχεία. Αν πολίτες ζητούν στοιχεία ή αν έρχονται σε εσάς για παράπονα ή για πληροφόρηση για το πώς μπορούν να το κάνουν αυτό. Να θυμίσουμε και στον κόσμο τι μπορεί να κάνει με αυτή την. Ποια είναι η υποχρέωση των υπηρεσιών.
Ακριβώς. Αυτή η εθνική νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στον κάθε πολίτη, είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο, δεν εστιάζεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα, να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία κατέχεται από δημόσια αρχή και να τη λάβει σε οποιαδήποτε μορφή. Έχω δει με ευχαρίστηση ότι όντως οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα απευθύνονται στις δημόσιες αρχές και ζητούν πληροφορίες. Τώρα είναι ο καιρός που αρχίσαμε να δεχόμαστε τα πρώτα παράπονα ερωτήματα κατά πόσο θα έπρεπε να ικανοποιηθούν ή όχι. Τώρα αρχίζει και ενεργοποιείται ο μήνας μετά τις 22 Ιανουαρίου. Τώρα είναι ο δεύτερος μήνας που μπαίνει σε, αν θέλετε, ο δικός μας ρόλος στην ουσία του. Μάλιστα. Το μόνο που θυμάμαι εγώ, γιατί έγινε και δημόσια, ήταν αυτό το αίτημα, αν θέλετε, του νομικού του Αχιλλέα Δημητριάδη προς την αστυνομία για τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν καταγγείλει λογαριασμούς στα social media που είχαν θέματα ή τους εκβίαζαν ή άλλος πώς μετά από τον λογαριασμό παροδία της Υπουργού Δικαιοσύνης. Δεν ξέρω αυτό αν απαντήθηκε. Η ανεμπίπτη δεν μπορεί να δοθεί τέτοια πληροφόρηση. Εσείς θα δείτε αν σε περίπτωση που δεν δοθεί, αν έπρεπε ή όχι. Ναι, αυτό δεν έχει καταλήξει σε εμάς, αλλά όχι. Έχει και άλλα ερωτήματα που έχουν τεθεί στις δημόσιες αρχές. Και αυτό το ξέρουμε διότι είτε οι δημόσιες αρχές ζητούν καθοδήγηση όχι για την ουσία της απάντησης τους, αλλά για το πώς θα πρέπει να απαντήσουν επαρκώς τους πολίτες. Και από την άλλη, έχουμε και ερωτήματα και καθοδήγηση που ζητούν οι ίδιοι οι πολίτες για το πώς μπορούν να θέσουν αφενός τα ερωτήματα τους στις δημόσιες αρχές και αφετέρου αν δεν απαντηθούν σε εμάς ως υπό τη μορφή παραπώνου. Θεωρώ ότι τους προσεχείς μήνες θα έχουμε και κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία για να μπορούμε να αναφέρουμε στον κόσμο. Μάλιστα. Και κρίνοντας, κυρία Λοϊζίδου, κάναμε αυτή τη συζήτηση και πριν από τη δημοσιοποίηση της περιβόητης λίστας Γιορκάτζη, ότι είχατε κάποια παράπονα ή μια προειδοποίηση, αν θέλετε, ότι θα πρόκειται να κινηθούν νομικά άτομα που ήταν πάνω στη λίστα. Μετά τη δημοσιοποίηση, πού είμαστε, κυρία Λοϊζίδου? Υπάρχουν κάποια παράπονα τα οποία είναι στη διαδικασία καταχώρησης. Ένα-δύο έχουν ουσιαστικά καταχωρηθεί, αλλά εκείνες τις μέρες είχα δεχτεί ακριβώς πάρα πολλά τηλέφωνα που με ρωτούσαν κατά πόσο εμπίπτει τόσο στην αρμοδιότητα της δική μας και κατά πόσον όντως οι ίδιοι είχαν νομική βάση για να καταχωρήσουν παράπονα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο πρόημο, διότι αντιλαμβάνεστε όποιος θέλει να απευθυνθεί τόσο στο δικαστήριο όσο και στο γραφείο μας θα πρέπει να κάνει μια προετοιμασία. Και αυτή η προετοιμασία θα είναι ακριβώς να αποδείξει ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είχε αρνητικό αντίκτυπο είτε στην ιδιωτικότητά τους για τα θέματα που μας αφορούν εμάς, είτε ζημιά για τα θέματα που αφορούν στο δικαστήριο. Άρα εσείς, κυρία Επίτροπε, θα εξετάσετε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Κάθε περίπτωση ξεχωριστά, διότι έχει να κάνει προσωπικά δεδομένα, δηλαδή αν κάποιος δεν γνώριζε ή έμαθε από τη λίστα ότι χρωστούσε ή άλλος πώς. Αυτά είναι τα δικά σας θέματα, τα οποία καλείστε να αποδείξει κάποιος ότι έχουν... Κυρίως και δεν είναι αυτό έχει βγει στη δημοσιότητα, είναι αν ακολουθήθηκαν τα δικά μας κριτήρια για αυτή τη δημοσιοποίηση. Και όταν λέω κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, διότι μπορεί σε μια περίπτωση η οποία περιέχεται στη λίστα αυτή να ήταν δικαιολογημένη η δημοσιοποίηση, διότι υπήρχε ευνοϊκή μεταχείριση, υπήρχε δυσανάλογο ύψος χορήγησης με την δυνατότητα αποπληρωμής. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε σε κάθε περίπτωση και ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, βέβαια, δεν μπορείτε να πείτε και στην ουσία και να δείτε αν είχε ευνοϊκής μεταχείρισης ένα δάνειο, κυρία Λοϊζίδου. Είναι δουλειά άλλων αυτή. Και τουλάχιστον το μόνο που έγινε μετά τη δημοσιοποίηση της λίστας ήταν όλα στο φως. Και βλέπετε, ούτε σας ασχολείται. Άρα μου κάνει και εντύπωση που ασχολούνται και αυτοί που είναι πάνω στη λίστα για να δημιουργούν ακόμα συνέχεια με το όνομά τους. Ναι, εμείς τα κριτήρια μπορούμε να τα εξετάσουμε στη βάση αυτών που θα μας προσκομίσει και ο παραπονούμενος, αλλά και σε απευθείας ερώτημα προς την τράπεζα. Ναι. Δηλαδή, στο παράπονο που ετοιμάζουμε τώρα να αποστείλουμε, παραδείγματος χάρη, θα απευθυνθούμε στην τράπεζα και θα ζητήσουμε να μας πει την ακρίβεια αυτών των δεδομένων που δόθηκαν. Ναι. Είναι από βουλευτή που έχετε αυτό το παράπονο που εξετάζετε, ή είναι από άλλο πολιτικά διευθυντικό πρόσωπο? Από άλλο πρόσωπο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λοϊζίδου. Καλή συνέχεια.
Τώρα πάμε στα του Κυπριακού. Είχαμε